Είμαστε οι αγρότες που βγήκαμε και διεκδικήσαμε στον δρόμο κάποια λεφτά από την αυθόρμητη κίνηση. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αυθόρμητη Κίνηση. Σήμερα το ροδάκι είναι στο δέντρο έτοιμο να κοπεί και όλος ο νομός Μαθίας, η Πέλα, η Λάρισα και η Κατερίνα αυτοί που έχουν τα λίγα τα ροδάκινα δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Θέλουμε να πάρετε θέση, θέλουμε να βοηθήσετε με όποιο τρόπο μπορείτε. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Τα ροδάκινα σε 2-3 μέρες, άμα δεν πούμε μέσα αυτά τα πρόβλημα, οι Κατερίνες θα πέσουν και θα μας τα βγάλουν άκρηστα και θα μας τα πάρουν τελείως τσάμπα. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που ο κύριος Καραϊδρος είπε ότι ελάτε και να είστε περήφανος όταν ο παραγωγός παίρνει 13 λεπτά στην τσέπη και είναι αγρότης ακόμα πλήρωτη. Λυπάμαι και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Άμα αυτό είναι περηφάνεια με 13 λεπτά να είμαστε περήφανοι και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν νοείται σήμερα το γάισιρο να έχει 7 λεπτά και το ροδάκινο χυμός να το παίρνουν βιομηχανίες 6. Πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα ζήσουμε, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα κάνουμε τις εξαγωγές, πώς θα επιβιώσουν τα παιδιά μας, πώς θα στείλουμε τα παιδιά μας να μάθουν γράμματα. Σήμερα πρέπει να είμαστε στο χωράφι, έπρεπε το πρόβλημα να έχει λυθεί. Πρέπει κάποτε να πούμε την αλήθεια, νομάρχη, να μην κρυβόμαστε εδώ πίσω από το δάκτυλό μας. Και όλοι αυτοί που μερικές φορές παίρνουν κάποιους ψήφους και εκμεταλλεύονται τους αγρότες, τους απλούς ανθρώπους. Αγαπητέ φίλοι και αδελφέ, αυτά ήθελα να πω και. Το πρώτο που είπα στην κοινότητα σε τη διεύθυνση, Γιώργη, ήταν για το ροδάκινο. Μετά που αποτροπή φίλων και του νομάρχη, έκανα λίγο που έπρεπε να κάνω. Άκουσα αυτά που άκουσα από βουλευτή εδώ του τόπου σα. Δεν κρατάω καμία καρδιά, δεν παρακολουθώ κανένα λαϊκισμό. Όλοι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Ρωτήσω τους δημοσιογράφους, κράτησαν κάποιες σημειώσεις, έχω κάνει δηλώσεις και είμαι. Εμείς ήμασταν στο χωράφι και ο Νομάρχη, γι' αυτό άργησαμε. Δεν πειράζει. Τρέξαμε για να δούμε να σας. Το πρώτο που είπα είναι για σας.